συνέλληνες. Σήμερα είναι μια, θα λέγαμε, ιστορική εκπομπή. Θα σας παρουσιάσουμε κάτι που θα αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του δικού μας του τόπου, αλλά την παγκόσμια ιστορία. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Νόε, ο οποίος ήταν Έλληνας και είχε πάει στο όρος Αραράτ, τότε ήταν ελληνικό. Αλλά οι χαμένες πατρίδες είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που θέλω να σας πούμε είναι για τον Νόε. Έχουμε εδώ και παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά ντοκουμέντα τρομερά. Τα post-it του Νόε. Τα παρουσιάζω τα post-it και τα διαβάζω. Η Άβεθ είναι ο γιος του Νόε. Φέρτε και μία καμιλοπάρδαλη, ο μπαμπάς. Χαμ, ο άλλος γιος. Μην ξεχάσεις τα κουνούπια. Ούτε την Καρδερίνα, ο μπαμπάς. Αυτά είναι τα ντοκουμέντα συνέλληνες που τα παρουσιάζουμε. Κάποιοι θα πούνε ότι είμαστε θεομπαίχτες. Έχουν δει όμως και χειρότερα. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημώνης του Χριστού. Να τη, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς της έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Σου κάνε ένα μαλλί. Αλληλούια. Καλά μιλάτε σοβαρά. Ναι. Έχει τις επιστολές του Ιησού. Παιδί μου, ο Ιησούς θέλω. Είχε ένα φωτοτυπικό. Τα είχε γράψει με στυλό για να βγει καλή φωτοτυπία. Έβγαλε τις φωτοτυπίες και τις έκανε σε ένα ντοσιέ και τις παρέδωσε προσωπικώς στο Βελόπουλο. Είπε Βελόπουλε, εσύ μετά τους μαθητές έχω το 13ο μαθητή το Βελόπουλο. Θέλω να τις πάρω στη γιαγιά μου. Εμένα μ' άρεσε πάντως το μαλλί του λευκό. Αλλά ντάλλο. Γιατί τώρα έχω αλλάξει και μ' αρέσει η ωριμότητα στους άντρες. Ρε εσύ το μαλλί του είναι θαύμα πως έγινε από λευκό, έγινε μαύρο και γενικότερα γίνονται θαύματα πάνω στα μαλλιά. Ο Μένιος. Τι. Διάφοροι βγαίνανε ντροπή και λέγανε ότι είναι περουκίνη. Παιδιά, ναι, λέγανε ότι είναι περουκίνη. Τους έχω συγχαθεί μέσα από την ψυχή μου. Εμείς δεν τους έχει κάνει. Και εγώ έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό εγώ το παίρνω και ως ρατσιστικό μίσος για ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόβλημα υγείας και να έχουν χάσει τα μαλλιά τους. Αποστολία. Μία αρνητική ψήφο έχει ο Λευτέρης και ακούω τη δική σου. Θα ψηφίσω. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Σε κάποιο site γράφτηκε κάτι αρνητικό, κάτι περίεργο. Ναι, γράφτηκε ότι είναι μαζί. Ότι είδαμε το πρώην ζευγάρι να είναι ξανά μαζί στη ζωή. Αυτό γράφτηκε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι γράφτηκε κάπου. Μπορεί να μην το διαβάζετε, δεν είναι όλη μέρα στα sites. Κάτι αρνητικό. Μπορεί να μην το διαβάζετε, δεν είναι όλη μέρα στα sites. Κάτι αρνητικό. Κάτι περίεργο μπορεί να έχει γραφτεί. Όχι, Κατερίνα μου, ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Όχι, δεν θέλω να πάω από την αρχή. Δεν είμαι χαζή. Όχι, δεν θέλω να πάω από την αρχή. Δεν είμαι χαζή. Αλλά εσείς δεν έχετε διαβάσει τα δημοσιεύματα. Μπορεί σε κάποια. Υπάρχουν κάποια sites δυστυχώς. Άκου να σου πω. Όχι, θα ολοκληρώσω και μετά θα πεις.
Είσαι πολύ εριστική απέναντί μου. Θες να με συγχύσεις. Εδώ οικογενειακό μαναφούκι. Δεν μου καίγεται καρφί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να ακούς. Δεν ακούω τίποτα. Τη μεγαλύτερη σου. Να. Πακούλα με το Chicago. Πακούλα με το Chicago. Πακούλα με το Chicago. Θυμάμαι όταν είχα δει αυτή την ταινία, πώς λέγονταν, Σαμουράι των Ταρατσών. Τον Ταρατσόν. Ήταν βασισμένη πάνω σε παρκούρ. Δεν θυμάμαι, είχε ένα περίεργο τίτλο. Το P13 γνωρίζω εγώ. P13. Εκεί κοντά ήτανε. Ίδιες χρονιές νομίζω ότι ήτανε. Και... Ε? Συζήτηση, ούτε για το μνημόνιο δεν έχουμε συζητήσει και δεν έχουμε τσακωθεί. Όλοι σου λέω δύο μόνο φράσεις από αυτές που έκαψαν το διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικτατορία. Θα ήταν ωραίο να γινόταν μια παγκόσμια επανάσταση. Μακάρι να υπήρχε ένας ηγέτης, να τα παρατήσω όλα και να πάω μαζί του στο βουνό. Σαν να σοδάνεψε τα αρματονίκη, τα μπράτσα σίγαρο, φλόγα η ψυχή. Put your hands in the air.